Κύριε Ξεδάκτυλε, καλημέρα σας από το Ηράκλειο και τον 984. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κυρία Δουλειεράκη. Καλή εβδομάδα σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Κύριε Ξεδάκτυλε, τις προηγούμενες ημέρες, συγκεκριμένα 4 του μήνα, είχαμε την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, για άλλη μια φορά, με δελτίο σας, με ανακοίνωσή σας, τονίσατε την ανάγκη της πρόληψης, της πρώιμης διάγνωσης, της θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας των ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο. Κοιτάξτε, ναι, διότι η πρόοδος της επιστήμης αυτή τη στιγμή έχει μετατρέψει τον καρκίνο σε μια ασθένεια που δεν είναι η επάρατος που θυμούνται οι παλαιότεροι πριν μερικές δεκαετίες, όπου η διάγνωση ισοδυναμούσε και με ένα τέλος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο καρκίνος μετατρέπεται με τις θεραπευτικές δυνατότητες που υπάρχουν σε μια χρόνια νόσο. Βεβαίως πάντοτε οι πιθανότητες για μια καλύτερη έκβαση, ακόμα και για πλήρη ίαση σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εξαρτάται από την πρώιμη διάγνωση. Άρα δύο πράγματα έχουμε να κάνουμε πριν κάποια στιγμή, η πιθανότητα για όλους μας είναι μεγάλη να διαγνωστούμε, αλλά πριν διαγνωστούμε, έναν υγιεινό τρόπο ζωής για να τον αποφύγουμε κατά το δυνατόν και προληπτικές εξετάσεις, έτσι ώστε αφόσον πληρωθούμε να το έχουμε, να διαγνωστούμε έγκαιρα, ώστε οι δυνατότητες της επιστήμης να μπορέσουν να μας προσφέρουν τα μέγιστα. Σωστά. Αλλά και στις περιπτώσεις οι οποίες δεν θα είχαν καλή έκφαση σε άλλες χρονικές, σε παλιότερες εποχές, το προσδόκιμο επιβίωσης και η ποιότητα ζωής πλέον είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Άρα και εδώ, και μιλάμε κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι πρώτον αδιαφορούν, λένε ότι εμένα δεν θα μου συμβεί, θα πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι ότι το πιθανότερο είναι να μας συμβεί, και για τους ανθρώπους οι οποίοι λένε δεν θέλω να ξέρω και δεν εξετάζονται, καλό είναι να το ξέρεις όσο νωρίτερα γίνεται για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Σωστά. Αυτό που είπατε από την αρχή, και υπάρχουν τέτοιου είδους προγράμματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν και τις γυναίκες και τους άνδρες για όλες τις μορφές καρκίνου, και εξειδικευμένα αλλά και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον καρκίνο και σε όλες τις μορφές. Καρκίνος του μαστού, καρκίνος του τραχύλου, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του πνεύμονα. Νομίζω ότι για όλα αυτά μπορεί να υπάρξει λύση. Κοιτάξτε, για όλα αυτά η προσδοκία για κάποιον που θα του συμβεί είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που είδα στο παρελθόν. Αυτό λέμε. Και επίσης θα πρέπει να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, το οποίο το ξεχνούμε. Για αρκετούς καρκίνους αυτή τη στιγμή υπάρχουν εμβόλια, τα οποία θα πρέπει να τα κάνουμε στα παιδιά μας κυρίως, γιατί αφορά τους καρκίνους του γεννητικού συστήματος, για τις γυναίκες πρωτίστως αλλά και για τους άντρες. Τα οποία στο μέλλον θα έχουμε και περισσότερα από τέτοιου είδους εμβόλια. Άρα πρέπει να είμαστε κοντά στην επιστήμη για να απολαύσουμε αυτά που μπορεί να μας προσφέρει. Εκείνο βέβαια, κύριε Ξεδάκτυλε, το οποίο πιθανότατα θα πρέπει να το εξετάσουμε, αλλά με μια άλλη ειδικότητα της ιατρικής, είναι το γιατί, ενώ έχουμε ενδεχόμενα όλα αυτά τα μέσα να δούμε λίγο προληπτικά σε ποιο σημείο βρίσκεται η υγεία μας. Καλά το είπατε, εν δυνάμει είμαστε όλοι για να αρρωστήσουμε με την οποιαδήποτε μορφή καρκίνου. Για ποιο λόγο αρνούμαστε πολλές φορές όταν μπορούμε να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, είτε γιατί φοβόμαστε, είτε γιατί φοβόμαστε να μην πονέσουμε σε πολλές περιπτώσεις, και με το δεδομένο ότι ξέρουμε ότι μπορούμε να προλάβουμε τα χειρότερα, είναι κάτι που μας απασχολεί. Η αλήθεια είναι ότι ως χώρα πολύ πρόσφατα αποκτήσαμε ένα συστηματικό τρόπο για την πρόληψη μέσω του προγράμματος Απόστολος Δοξιάδης, και που ονομάζεται Φόφη Γεννηματά για τις γυναίκες των καρκίνων του μαστού. Πολύ πρόσφατα έχουμε δηλαδή ένα οργανωμένο σύστημα πρόληψης, παρά το γεγονός ότι τα προληπτικά εργαλεία ήταν διάσημα και στο παρελθόν. Θα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει για τη δημόσια υγεία μια οργανωμένη προσπάθεια, στην οποία να εντάσσονται οι άνθρωποι, είτε από τον γιατρό τους,
είτε από το μήνυμα το οποίο λαμβάνουν που τους υπενθυμίζει ότι τώρα ήρθε η ώρα να το κάνεις αυτό. Δεν είναι, διότι όλοι ξέρουμε ότι καλό είναι, αλλά αν υπάρχει και μια σταθερή διαρκής υπενθύμηση, αυτό το καλό παίρνει άλλες διαστάσεις. Κύριε Ξεδάκτυλε, τα εμβόλια κατά του καρκίνου πολύ περισσότερο απευθύνονται σε νέους ανθρώπους για να προλάβουν? Ναι, απευθύνονται σε νέες κοπέλες πριν την αναπαραγωγική τους ηλικία για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και σε νέους άντρες πριν αρχίσει η σεξουαλική του δραστηριότητα. Και βέβαια για τους υπόλοιπους, ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής, όπως και εσείς λέτε στο δικό σας το μήνυμα, σαν πανελλήνιος, κάπνισμα, χρήση αλκοόλ, ανθυγιεινή διατροφή, χρόνιες λοιμώξεις, υπατήτηδα, είναι κάποια από εκείνα τα οποία ή για τα οποία θα έπρεπε να είμαστε λίγο παραπάνω πιο προσεκτικοί, διότι αν δεν κάνω λάθος, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καρκίνο, πρώτη αιτία θανάτου είναι ο καρκίνος του πνεύμονα? Ναι, νομίζω ναι. Μάλιστα. Όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία έχουμε μπροστά μας, αλλά μπορούμε να προλάβουμε για να τουλάχιστον να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την νόσο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλά να είστε. Καρκίνος του πνεύμονα. Υπενθυμίζω, καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παχαίου εντέρου, καρκίνος ουροδόχου κύστεως. Στην Ελλάδα, με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία του 20, 8.960 ασθενείς νοσούν κάθε χρόνο από τον καρκίνο του πνεύμονα. Το 20 σημειώθηκαν 7.662 θάνατοι. Ομοίως, τα περιστατικά καρκίνου μαστού ανέρχονται σε 7.770 ετησίως. Οι θάνατοι από αυτό το είδος καρκίνου ανέρχονται σε 2.330. Ως εκ τούτου, η διακοπή του καπνίσματος, η μαστογραφία και το τεστ PAP στις γυναίκες φαίνεται, όπως και το PSA στους άνδρες. Η κολονοσκόπηση μετά τα 50 έτη και για τα δύο φύλλα φαίνεται να είναι η ελάχιστη πρόληψη που μπορούμε και πρέπει να έχουμε όλοι στο πρόγραμμά μας, ατομικά, οικογενειακά, με τη σύμφωνη πανταγνώμη και παραπομπή και του γιατρού μας, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε. Γιατί ο καρκίνος δεν έχει μόνο μία ημέρα, δηλαδή Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, αλλά πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας.